προσωπική μου εμπειρία θα μαρτυρήσω και θα καταθέσω την άποψή μου ότι οι σχέσεις μου και η επαφή μου εδώ και αρκετά χρόνια με το Άγιον Όρος, συγκεκριμένα με την Μονή Βαντοπεδίου, έχω δημιουργήσει πλέον μία άποψη εμπεριστατωμένη ότι η φωνητική είναι σχεδόν απαραίτητη, αν πω και επιβλητέα δεν είναι σήμα λόγου, στους χώρους αυτούς. Και πιστεύω ότι πέραν της Θείας Πρόνοιας, η οποία υπάρχει στον χώρο αυτό, πέρα αυτής της πνευματικότητας που υπάρχει, πέραν από την αντιτραγουδιστική ζωή και πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζουν οι μοναχοί στους χώρους εδώ που ζουν, πιστεύω ότι η φωνητική, και βλέπω από τη δική μου εμπειρία μελετώντας με τους πατέρες, ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, παρόλο τον κόπο που έχει το σώμα κάθε μοναχού, από οποιοδήποτε, είτε το διακόνημα, είτε από το πνευματικό τους αγώνα, βρίσκω ότι η φωνητική, η οποία μελετούμε, έτσι, έχει θετικά αποτελέσματα. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όταν η φωνή πλέον είναι στη σωστή θέση, τότε ο ήχος εκπέμπεται πολύ πιο ανώδυνα, δεν υπάρχει αυτή η κόπωση και η φθορά στις μακρόσυρτες ακολουθίες, στον τρόπο διαβίωσης, έτσι, είτε αυτός είναι ένα διάβασμα, είτε αυτός είναι ένα άλλο διαγώνημα, βρίσκουμε ότι βοηθάει πάρα πολύ η φωνητική και ο τρόπος ο οποίος μελετούμε για την καλύτερη φωνητική κατάρτιση των πατέρων στο χώρο αυτό. Και σε πολλές ιδιαίτερες μαρτυρίες και περιπτώσεις συζητήσεων που είχα μαζί με κάποιους από τους γεροντάδες παλιούς ψάλτες μεγάλων εποχών του Αγίου Όρους, είτε ένας-δύο συγκεκριμένα μου έχουν αποκαλύψει ότι στον έξω κόσμο που ήταν κοσμική, ασχοληθήκανε με τεχνική, απλά δυστυχώς δεν εφαρμόσανε εδώ όταν ήρθανε τη φωνητική, και όμως το έχουν μετανιώσει. Άλλοι δε μου αποκάλυψαν ότι εάν εγώ γνωρίζαμε για την τεχνική πριν 20-30 χρόνια, θα εφαρμόζαμε και εμείς την τεχνική κατάρτιση. Και αυτό υποδηλώνει ότι δεν έχει σχέση, για να εξηγούμε και να μην παρεξηγούμε, τοποθετώ τα πράγματα όπως είναι ότι άλλο είναι το ύφος και άλλο είναι ο τρόπος. Ο τρόπος της τεχνικής ένας είναι. Υπάρχουν πολλές σχολές, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Όμως ο τρόπος ένα είναι, το σώμα ένα είναι, το διάφραγμα ένα είναι, το κεφάλι ένα είναι, ο ισοφάγος ένας είναι, τα πλευρά είναι δύο, οι πνεύμονες είναι δύο, σε όλο το σώμα η καρδία είναι μία, έτσι, το σώμα είναι τα αυτιά, ωραία, είναι ένα και το αυτό. Δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε τώρα ότι αυτό μας κάνει και αυτό δεν μας κάνει στον τομέα του τραγουδιού. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Αλλά βλέποντας ότι η τριβή μου και μπορώ να πω έτσι μια διατριβή, να το πω καλύτερα, μέσα στο χώρο αυτό, και όχι μόνο, δεν μιλώ τώρα μόνο για το Άγιον Όρος, μιλώ και σε άλλες μονές εκτός Αγίου Όρους, είτε είναι γυναικείες είτε μη, βρίσκω ακριβώς το ίδιο θέμα.
και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ίσως μία, ας το πούμε, προκατάληψης που είναι λαθασμένη, πιστεύω, και δεύτερον υπάρχει μία λάθος αντιμετώπισης ορισμένων καταστάσεων ως προς το θέμα των βάσεων ή ως προς το θέμα του ύφους. Δεν πιστεύω ότι το θέμα της βάσης πρέπει να είναι όλες οι φωνές σε μία χαμηλή βάση ή σε μία πολύ ψηλή βάση. Και γιατί το λέω αυτό? Εάν έχουμε τώρα έναν υψήφωνο και έχουμε έναν βαθύφωνο και θέλουμε τώρα ο βαθύφωνος να υπακούσει στην τονικότητα του υψήφωνου ή το αντίθετο, τότε αυτόματα, εγώ το χαρακτηρίζω βιασμός της φύσης, που έχουμε κακά αποτελέσματα. Και αυτό τι γίνεται? Επειδή το έχω αντιμετωπίσει, ας το πούμε, με συζήτηση και θέμα ίσως πνευματικό. Εάν κάποιος βιάζεται να κάνει, εντάξει, υπάρχει ο βιασμός της φύσης, ο βιασμός στην πνευματική ζωή, εννοείται. Αλλά όμως όταν υπάρχει το πολύ λεπτό σημείο της επικοινωνίας με τον Θεό, υμνώντας τον, μέσα από το τραγούδι, μέσα από τον ήχο, τότε δεν μπορεί αυτός ο οποίος λέγεται ψάλτης και πιέζεται και καταπιέζεται να ψάλλει με άλλο ίσο και καταστρέφει τη φωνή του, δεν μπορεί να αποδώσει και πολύ πολύ, σε πολύ βαθιά, κατά τη δική μου κρίση, άποψη, δεν μπορεί η καρδία του να είναι ανοιχτή. Αν δούμε ότι ο Δημιουργός έφτιαξε ακριβώς την αρχή που ξεκινάει το διάφραγμα, από πάνω ακριβώς είναι η καρδία, σημαίνει ότι κάτι ήθελε να μας πει, πιστεύω εγώ. Εντάξει, οργανικά. Από εκεί και πέρα τώρα, για να μπορέσει, όπως λέμε, να μπει φωνή στο σώμα, πρέπει να ανοίξει το σώμα και να λειτουργήσει σαν ένα όργανο, να υπάρχει μία εύρυθμος λειτουργία όλων αυτών των καταστάσεων, για να μπορεί να χαλαρώσει το σώμα, να λειτουργήσει το διάφραγμα, να λειτουργήσει το σύστημα όλο, για να μπορέσεις να ερμηνεύσεις. Πώς μπορείς να ερμηνεύσεις και πώς μπορείς να μιλήσεις στο Θεό όταν βιάζεται ο λαιμός σου? Νομίζω έτσι τα βρίσκω και έτσι τα βλέπω, και αν το πάρουμε και στον έξω κόσμο, σαν εμείς τραγουδιστές, δεν μπορεί ένας βαρύτονος να τον καλέσουν και να τραγουδήσει, ας πούμε, ένα τραγουδιστικό ρόλο τενόρου. Μπορεί να αντέξει, ας πούμε, ένα-δύο μέρη, δηλαδή μπορεί να μπει μια άρια, λέω, αν είναι λυρικός, βαρύτονος, δραματικός τενόρος που συγγενεύουν οι φωνές. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή καταστρέφεσαι. Και αν είσαι σε λάθος τοποθέτηση και σε λάθος είτε καθηγητή είτε τρόπο, πιστεύω εγώ ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Πλέον ο κόσμος ασχολείται πλέον με άλλα πράγματα, πώς θα πάει στο φεγγάρι και δεν ξέρει να τραγουδά. Εντάξει. Που μέσα από το τραγούδι σας λέω ειλικρινά ότι πιστεύω ότι υμνούμε το Θεό. Υμνούμε το Θεό. Δηλαδή το ανοίξω το στόμα μου που λέει μέσα στους, έτσι, αν το δούμε έτσι πολύ, πολύ έτσι, πώς να το πω, προφητικά, είναι ανοίξω το στόμα μου. Άρα δεν μπορώ να τραγουδώ με πολύ κλειστό στόμα. Εντάξει. Αυτό το οποίο μας απαγορεύαν εμάς προσωπικά σαν νέους σπουδαστές στα οδεία και κατ' επέκταση και μετά και στην επαγγελματική μας πορεία, είναι οι μιμήσεις. Άλλο είναι να ακούσεις κάποιον ο οποίος ερμηνεύει κάποιο κομμάτι, ωραία, και άλλο είναι να μιμηθείς εσύ την φωνή την οποία έχει. Αυτό είναι πολύ, είναι δύο πράγματα που μπορεί θεωρητικά να είναι εύκολα να τα πεις ότι μα δεν υπάρχει, είναι το ίδιο. Όχι, είναι λάθος. Γιατί όταν εγώ θα προσπαθήσω να μιμηθώ τον ήχο τον οποίο εκπέμπει κάποιος τραγουδιστής της όπερας όταν ήμουν νεαρός, αυτό το οποίο θα μου έκανε αμέσως εντύπωση και θα έπαιρνα από τον ήχο αυτό, είναι ότι τραγουδά με το λαρίνκι του και κάνει αυτό το πράγμα. Όταν εγώ πάω να το μιμηθώ,
θα καταστρέψω τον λάριγγα μου. Άρα σημαίνει ότι η μίμηση γενικά για αυτή την οποία ακούει ένας νέος, είτε ψάλτης, είτε μοναχός ή οτιδήποτε, κατά τη δική μου την άποψη βάλε, είναι απαγορευτικό ως προς το θέμα μίμησης, τι ήχο βγάζει αυτός ο ψάλτης. Η δική μου προσωπική άποψη που τη συνιστώ, είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να αποκτήσει την τεχνική του κατάρτιση, να μην ακούσει κανέναν μα κανέναν ψάλτη, παλιό, νέο, κατά κάποιο τρόπο, και όταν θα φτάσει στο σημείο εκείνο της μουσικής του και της, μουσικής του και της τεχνικής του φωνητικής καταρτήσεως, τότε μπορεί να ανατρέξει σε οποιουσδήποτε παλιούς ψαλτάδες που υπάρχουν χιλιάδες, ωραία, να μπορέσει να δει πώς ακριβώς ερμηνεύαν. Και εάν τότε υπάρχουν και κάποιοι οποίοι πλέον θα είναι προχωρημένοι στην αντίληψη του αυτιού για το θέμα το πώς έκανε το γύρισμα ή πώς τοποθέτησε τη φωνή, μπορεί να το κάνει, αλλά όχι τώρα, όχι στα αρχικά στάδια. Και λέω τώρα, πολύ πρόσφατα, όταν είμαι εδώ στο Άγιον Όρος, είχα ακούσει κάποιους από τους πολύ διάσημους και γνωστούς αγιορείτες ψαλτάδες ή κοσμικούς, και ξεχώρισα κάποιες καταστάσεις και έβλεπα ποιος ήταν αυτός ο οποίος είχε τεχνική κατάρτιση, δηλαδή έκανε φωνητική. Και το συζητούσα με τους πατέρες και μου λέει, ναι, αναγράφεται μέσα στο βιογραφικό ότι έκανε φωνητική. Και ποιοι δεν ήτανε και είχανε σχεδόν την ίδια τοποθέτηση, αλλά όμως υστερούσαν. Πολλές φορές η ανατομία του σώματος κάποιου ψάλτη είναι εκφύσεως τοποθετημένη. Δεν χρειάζεται υποστήριξη στα πρώτα αμήτη άλλων στάδια της ψαλτικής του πορείας, έτσι, φωνητική. Όμως, όταν επέλθει το 30ο έτος της ηλικίας του και αργότερα πολλές φορές, όταν το σώμα πλέον θα αρχίσει να σε εγκαταλείπει, θα χρειαστείς την φωνητική σου κατάρτιση. Άρα, πολλές φορές είναι λάθος αυτό το οποίο λένε πολλοί ψάλτες, δεν έχω ανάγκη. Είτε τραγουδιστές, ότι δεν έχω ανάγκη. Τα προβλήματα και η φθορά θα αρχίσει αργότερα. Άρα είναι πολύ πιο καλύτερα να σαν σαν σόφρονες τραγουδιστές να φροντίσουμε από την αρχή να έχουμε μία φωνητική κατάρτιση με σωστούς, πιστεύω εγώ, καθηγητές. Κάθε καθηγητής είναι καλός, κατά τη δική μου την άποψη, διότι ο κάθε γιατρός είναι καλός, εμένα μου πάει, το άλλο δεν του πάει. Ωραία. Βέβαια, εάν ένας γιατρός θα κάνει 10 χειρίδες και θα το πεθάνουν 9, κάτι δεν πάει καλά. Τώρα, το πιο σημαντικό, εντάξει, είναι πρακτικές. Μπορώ να πω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να φροντίσει τον τρόπο αναπνοής. Δηλαδή, δεν μπορούμε να γεμίζουμε την κοιλιά μας, ωραία, να φουσκώνουμε και νομίζουμε ότι έχουμε πάρει μια σωστή αναπνοή. Δεν μπορούμε να σηκώνουμε τους ώμους και να αναπνεύουμε. Υπάρχουν μια πολύ απλή άποψη, όπως ως φρενόμαστε ένα λουλούδι, έτσι, και νιώθοντας ότι η αναπνοή μας είναι προς τα πίσω, ωραία, και στα πλευρά, και η θέση μας, η όρθια, πρέπει να είμαστε σε μια όρθια θέση για να επιτυχάνεται η ορθότητα της τάσης του λάριγγα, του διαφράγματος, του ισοφάγου και της πονηλικής στήλης. Αυτά και η ορθοφωνία. Πώς προφέρουμε σωστά τα φωνήεντα. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς ακριβώς προφέρονται τα φωνήεντα. Πού τοποθετείται η γλώσσα, πού τοποθετούνται τα χείλη, έτσι, και πού εκπέμπεται ο ήχος. Αυτά βέβαια υπάρχουν, είναι γραμμένα και σε αρκετά βιβλία, όμως αυτά πιστεύω είναι τα τρία σημαντικά για τον κάθε ένα ο οποίος ασχολείται με αυτό το είδος. Δηλαδή οι θέσεις, η αναπνοή
η ορθοφωνία και υπάρχει και μία άλλη, ας το πούμε, άποψης, πολύ σημαντική, που ακριβώς αντιχούν οι ήχοι όταν είναι σε ψηλές περιοχές, σε μεσαίες περιοχές και σε χαμηλές περιοχές. Και εγώ πολλές φορές σε αυτό το χώρο, εδώ ας πούμε, του Αγίου Όρους, έτσι και όταν έχουμε μια σχέση με πατέρες, αυτό που συζητώ είναι οι ψωθήσεστε, ταπεινωθείτε και ταπεινωθείτε, ψωθήσετε. Δηλαδή, όταν ο ήχος είναι ψηλός, πρέπει να είναι προς τα κάτω, να τον νιώθεις προς τα κάτω, και όταν είναι προς τα κάτω, πρέπει να είσαι προς τα πάνω. Δηλαδή, πολλές φορές, να πούμε κάποιου, πες μου έναν ήχο ψηλό, και θα κάνει, θα πάει σε αυτό. Όταν του πεις είναι χαμηλό, θα πει, αυτό. Αυτό είναι λάθος. Πιστεύω ότι, ναι, αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Εγώ έχω καταθέσει τις εμπειρίες μου, τις προσωπικές. Μέσα από τη διδασκαλία μου αντιμετωπίζω πάντοτε την κάθε μία περίπτωση πολύ διαφορετικά. Ο τρόπος ένας είναι βέβαια. Απλά από εκεί και πέρα είναι θέμα ανατομίας, όπως έχω πει, του κάθε τραγουδιστή. Αντιλήψεως φυσικά και μέσα από την ταπεινότητα πιστεύω και την καλή πρόθεση και την πνευματική ζωή, γιατί η πνευματική ζωή δεν είναι μόνο στο μοναστήρι, είναι και έξω και πρέπει να την εφαρμόζουμε, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανθρώπους και όχι ρομπότ. Ωραία. Και αν μη τι άλλο, έναν χώρο μέσα στο σώμα μας, ο οποίος όντως θα εμεινεί το Θεό, δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Αυτά πιστεύω και είναι πολύ σημαντικό η φωνητική σε οποιονδήποτε τραγουδιστικό χώρο. Αυτή είναι η άποψη δική μου και η εμπειρία μου.